Το Πάσχα στην Κέρκυρα, με τα μοναδικά του ήθη και έθιμα, αποτελεί όπως κάθε χρόνο πόλο έλξης πολλών επισκεπτών. Η υπηρεσία μας συμμετείχε το προηγούμενο χρονικό διάστημα σε μία σειρά συσκέψεων και είχαμε στενή συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο μέτρων το οποίο θα συμβάλλει στην εξυπηρέτηση και διευκόλυνση των μετακινήσεων τόσο των μόνιμων κατοίκων όσο και των επισκεπτών του νησιού. Ο σχεδιασμός που έχει γίνει έχει λάβει υπόψη τις εμπειρίες των προηγούμενων χρόνων και στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στη συνεργασία μας με τους πολίτες, την οποία θεωρούμε απολύτως αναγκαία προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις και να πραγματοποιηθούν με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Ειδικότερα, οι έκτακτες τηλεκτροφορεακές ρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν από τη Μεγάλη Παρασκευή έχουν ως ακολούθως. Στις 10 το πρωί θα μονοδρομηθεί η Ιουλία Σαντριάδη, η οποία και καθ' όλη τη διάρκεια του διημέρου θα χρησιμοποιηθεί μόνο ως έξοδος από την πόλη. Η είσοδος στην πόλη της Κέρκυρας από το Σολάρι θα πραγματοποιείται μέσω της Αλεξάνδρου Παναγούλη και της Μιλτιάδου Παραγαρίτη. Από τις 2 το μεσημέρι θα διακοπεί η κυκλοφορία στο ιστορικό κέντρο της πόλης με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας να αποτελεί και το βασικό όριο της περιοχής απαγόρευσης της κυκλοφορίας. Παράλληλα, θα μονοδρομηθεί η λεωφόρος Δημοκρατίας από τον Ανεμόμυλο έως την κολόνα Ντούγκλα και θα αντιδρομηθεί η Μητροπολή του Αθανασίου, ο εσωτερικός δρόμος της Γαρίτσας από την κολόνα Ντούγκλα έως την διασταύρωση Δεσίλα. Με την εφαρμογή των ρυθμίσεων αυτών, η παραλιακή της Γαρίτσας θα χρησιμοποιείται μόνο ως είσοδος στην πόλη και ως έξοδος θα χρησιμοποιείται η Μητροπολή του Αθανασίου. Τέλος, στις 6 το απόγευμα θα έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας στην Ελευθερίου Βενιζέλου στο κυκλικό κόμβο του νέου λιμένα. Με την εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε όλο το ιστορικό κέντρο της πόλης της Κέρκυρας δεν θα είναι δυνατή η κυκλοφορία των οχημάτων με κρίσιμα σημεία διακοπής της κυκλοφορίας την κολόνα Ντούγκλα, την πλατεία Σαρόκο και τον κυκλικό κόμβο στο νέο λιμένα. Οι ίδιες ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν το Μεγάλο Σάββατο από τις 7 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως και τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Αναφορικά με τη στάθμευση των οχημάτων, θα χρησιμοποιηθούν προσωρινοί χώροι και ειδικότερα ο περιβάλλον χώρος του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Κέρκυρας και του Κημητηρίου Γαρίτσας, καθώς και το λιμάνι της Κέρκυρας. Θα ήθελα να σταθώ περισσότερο στο λιμάνι, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος χώρος στάθμευσης που έχουμε στη διάθεσή μας και με τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει φέτος σε συνεργασία με τον ΟΛΚΕ και το Λιμενικό Σώμα, θα δύναται να φιλοξενήσει περισσότερα από 2.500 οχήματα. Η είσοδος στο χώρο στάθμευσης θα πραγματοποιείται αρχικά από τον κυκλικό κόμβο και έπειτα από την κεντρική είσοδο του λιμανιού. Η δε μετακίνηση των επισκεπτών στο ιστορικό κέντρο μπορεί να γίνει είτε πεζή, είτε χρησιμοποιώντας δωρεάν τα λεωφορεία που θα κινούνται στη διαδρομή λιμάνι Σπηλιά. Αντίστοιχη λεωφορειακή γραμμή θα υπάρξει και στους χώρους στάθμευσης του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου και της Γαρίτσας, η οποία θα προσεγγίζει την κολόνα Ντούγκλα. Επειδή η κυκλοφορία των οχημάτων εντός της πόλης της Κέρκυρας από τη Μεγάλη Παρασκευή θα διεξάγεται με δυσκολία, καθώς από τις 12:30 ξεκινά η περιφορά των επιταφείων και θα λαμβάνονται έκτακτα μέτρα ρύθμιση της κυκλοφορίας, κρίνεται απολύτως αναγκαίο. Όσοι μένουν κοντά στο ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας να κινηθούν πεζή και μόνο αν υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη να μετακινήσουν τα οχήματά τους. Όσοι θα μετακινηθούν με οχήματα, να κινηθούν απευθείας προς τους καθορισμένους χώρους στάθμευσης και ιδιαίτερα προς το λιμένα, όπου έχουμε τη μεγαλύτερη χωρητικότητα, και να μην αναζητήσουν άλλους χώρους στάθμευσης στο δικό δίκτυο, καθώς δεν θα υπάρχει διαθεσιμότητα. Θερμή παράκληση προς όλους να γίνουν σεβαστές οι σημάνσεις και τα εμπόδια που θα τοποθετηθούν από την υπηρεσία μας σε διάφορα σημεία της πόλης για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας. Τέλος, να αναφέρω ότι τη Μεγάλη Παρασκευή δεν θα επιτρέπεται η στάθμευση στη λεωφόρο Δημοκρατίας από τον Ανεμόμυλο έως τη διασταύρωση Δεσίλα, που θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τη στάθμευση λεωφορείων, στην περιοχή πλησίων της κολόνας Ντούγκλα και στο ιστορικό κέντρο στις διαδρομές των επιταφείων του Μητροπολιτικού Ναού και του Αγίου Σπυρίδωνος, δηλαδή στην κάτω πλατεία της Μουράκια.
Επίσης, στην κολόνα Ντούγκλα θα είναι διαθέσιμες 10 θέσεις για στάθμευση οχημάτων ΛΑΜΕΑ που κατέχουν ειδική μπλε κάρτα. Αναφορικά με τους επισκέπτες που θα κινηθούν με τουριστικά λεωφορεία, θα ήθελα πολύ σύντομα να επισημάνω το εξής. Τα λεωφορεία που θα κινηθούν προς την πόλη από την Νότια Κέρκυρα μπορούν να φτάσουν μέχρι την κολόνα Ντούγκλα για να αποβιβάσουν τους επιβάτες τους. Στη συνέχεια θα σταθμεύσουν στην περιοχή του Ανεμόμυλου. Οι επισκέπτες κατά την επιστροφή τους από τις εκδηλώσεις θα πρέπει να κινηθούν πεζοί ως το χώρο στάθμευσης των λεωφορείων. Αντιστοίχως, τα λεωφορεία που θα κινηθούν προς την πόλη από τη Βόρεια και Μέση Κέρκυρα θα αποβιβάζουν τους επιβάτες στο χώρο του λιμανιού πίσω από τα εκδοτήρια των εισιτήριων όπου και θα σταθμεύουν. Τέλος, τα 9 θέσια τύπου βαν οχήματα μπορούν να αποβιβάσουν τους επιβάτες τους στη Μητροπολή του Μεθοδίου και στη συνέχεια να κινηθούν για να σταθμεύσουν στο λιμάνι ή σε ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης. Όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που σας προανέφερα έχουν χαρτογραφηθεί και θα διανύμουν σε όλους εσάς τα σχετικά έντυπα σε ηλεκτρονική μορφή, καθότι, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης, η συμβολή σας είναι ιδιαίτερα σημαντική όσο αφορά την πληρέστερη ενημέρωση των μονίμων κατοίκων και των επισκεπτών. Τις μέρες αυτές, το σύνολο του προσωπικού της τροχέας θα βρίσκεται επιποδός όλο το 24ωρο, θα υπάρχουν τροχονόμοι σε όλες τις κρίσιμες διασταυρώσεις και θα ήθελα να παρακαλέσω τους συμπολίτες μας να ακολουθήσουν τις υποδείξεις μας και να επιδείξουν ψυχραιμία και υπομονή. Και να μην ξεχνάμε ότι πέραν της διευκόλυνσης των μετακινήσεων είναι περισσότερο σημαντικό να πραγματοποιηθούν με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Οδηγούμε με σύνεση και προσοχή και τηρούμε τις διατάξεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας προκειμένου να γιορτάσουμε τις μέρες αυτές μαζί με τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα!